τα παιδιά τα οποία εμείς τα βλέπουμε τις καθημερινές μας συναντήσεις, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και τα συγγονείς, οι οποίοι μυρίζονται στο σπάθι που κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Πριν περάσουμε τα διαδικαστικά, θα ήθελα να πω δύο πράγματα που μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα ως το Σύλλογο. Όπως περισσότερο θα γνωρίζετε, τα παιδιά που βρίσκονται στις τάξεις ενός νεοσύστατου συλλόγου, του ομίλου αυτού του παιδιά μου, η είδησή του μας πάει 6 χρόνια πριν. Οι δράσεις του όμως παραπέμπουν ακόμα πιο πίσω. Έχουμε 2 τμήματα αυτού του παιδιά, αυτό του ποδοσφαίρου και το αυτό του βόλι. Πολύ σύντομα θα σας πω ότι το τμήμα του ποδοσφαίρου θα χρησιμοποιούνται αυτήν την περίοδο γύρω στα 120-130 παιδιά, ενώ στο τμήμα του βόλι έχουμε καταστρώσει μετά από πάρα πολλές προσπάθειες να έχουμε στις τάξεις μας περίπου 50 αθλητές και αθλητές. Προσπαθούμε μέσα από τις διαδικασίες αυτές που προσφέρουν την πόλη να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Έχουμε οργανώσει κατά καιρούς για τα σύνορα του ποδοσφαίρου των μικρών παιδιών κυρίως ταξίδια στην Αθήνα, στη Ρόδο, και το τελευταίο μας ήταν μάλιστα στο εξωτερικό στη Στουτγκάρδη που πήγαμε μια ομάδα παιδιών για να αγωνιστούν εκεί με αντίστοιχα σωματεία μετά από πρόσκληση ενός καλού παιδί που έγινα που δραστηριοποιείται εκεί. Προσπαθώντας με αυτές τις δράσεις να δούμε ένα κίνητρο στα παιδιά να ακολουθούν την πορεία του συλλόγου και να συναντιόνται με παιδιά από άλλες δομητές. Άλλωστε και ο στόχος του προχώρου του πραγματικού δραστηριοποιείται νομίζω είναι αυτό, να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με συνομιλία του παιδιά από άλλες δομητές, έτσι ώστε να μπορούν να γνωρίζονται και να αποκτούν την εξυπηρή. Ο σύλλογος μας στο ποδόσφαιρο, το δεξιμή χρονιά αγωνίστηκε μάλιστα και στο τοπικό βράδυ της Β' κατηγορία, ενώ φέτος αγωνίστηκε μόνο σε προσμάδα των υποδομών. Γενικότερα, περισσότερο γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες σε αυτά τα προγραμματικά, ειδικά των υποδομών, γιατί ο στόχος μας είναι κυρίως οι μικροί αθλητές. Άλλωστε, σαν ένα καινούριο σύλλογο που είμαστε, δεν μπορούμε να στοχεύουμε σε προγραμματικά ανδρών, αλλά κυρίως σε προγραμματικά υποδομής ανάπτυξης. Από την αρχή που στήσαμε το σύλλογο, και εμείς, εγώ και ο συνεργάτης του Μαρούστοβου, αλλά και οι άνθρωποι γονείς του συλλόγου, οι οποίοι είναι τα μέλη του ΔΣ, ο στόχος που θέσαμε μαζί ήταν αυτός και μόνο, να μπορούμε να κρατάμε τα παιδιά μακριά από τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν αυτήν την περίοδο και στο νησί μας αλλά γενικότερα, να τους δίνουμε ένα προσανατολισμό που όλοι μας το γνωρίζουμε ως συγγενείς προσανατολισμό, κρατώντας τους μακριά από άσχημα πράγματα και δίνοντάς τους μια κριτική δραστηριότητα που στις μέρες μας λείπει.